ατομικά στην περίπτωσή της. Καλή σας ημέρα και στις δύο κυρίες. Καλημέρα, καλημέρα και στις δύο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε από τη γιατρού να μας δώσει λίγο την εικόνα της ασθενούς. Ναι, ευχαρίστω. Την παρέλαβα χθες το μεσημέρι. Την κοπέλα ήταν η δεύτερη μέρα της από το ατύχημα. Έχει ένα χημικό έγκαυμα, όπως ξέρετε, από θηϊκό οξύ, από βιτριόλι. Βαθύ δυστυχώς στο πρόσωπο. Σχεδόν όλο το πρόσωπο αφορά το έγκαυμα, το ντράχυλο και τα άνω άκρα σε μέρος του. Ευτυχώς δεν πέρασε οξύ από τη μύτη ή από το στόμα, αλλά ήδη τα εγκάβματα αυτά είναι πολύ σοβαρά. Το αριστερό της μάτι έχει καεί επίσης. Είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι για το μάτι της. Βλέπω τι εννοείται δηλαδή, ότι έχει καεί, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό ιατρικά. Τι σημαίνει αυτό ιατρικά, ότι έχει καεί το μάτι της. Σημαίνει ότι περιμένουμε ένα βαθμό αποκατάστασης της όρασης. Δεν έχει δηλαδή χαθεί όλο το μάτι. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή. Το άλλο μάτι. Το άλλο μάτι είναι καλά. Σχεδόν καλά. Μάλιστα. Για τα υπόλοιπα τραύματα. Τα υπόλοιπα τραύματα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη διαδικασία αποκατάστασης. Είναι όμως βαθιά. Να σας ρωτήσουμε κάτι, γιατρέ. Ποιος είναι ο βαθμός αποκατάστασης τέτοιου είδους τραυμάτων, τέτοιου είδους εγκαυμάτων από τέτοιες ουσίες. Κοιτάξτε, το δέρμα είναι μοναδικό όργανο, ναι, και δυστυχώς δεν έχουμε βρει ακόμα, παρόλες τις προσπάθειές μας, τρόπο αποκατάστασης του δέρματος με κάτι άλλο το οποίο να είναι εξίσου καλό. Mm-hmm. Όταν καεί σε βάθος, δηλαδή δεν έχει καμία δυνατότητα να αναγεννηθεί, τότε δοκιμάζουμε πράγματα τα οποία όμως φέρνουν ένα αποτέλεσμα που δεν είναι ποτέ αυτό που υπήρχε πριν. Ναι. Άρα μας λέτε ότι επί της ουσίας οι βλάβες είναι ανεπανόρθωτες σε μεγάλο βαθμό, έτσι, από τέτοιου είδους επιθέσεις. Οι βλάβες θα αφήσουν σημάδια. Μάλιστα. Τώρα πόσο καλά θα είναι αυτά τα σημάδια θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα. Είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουμε να είναι το καλύτερο δυνατό, αλλά δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ούτε εμείς ούτε πουθενά στον κόσμο ότι θα είναι στην προηγούμενη κατάσταση η κοπέλα. Άρα μας λέτε ότι ούτε στο εξωτερικό έχουν προκύψει τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν την αποκατάσταση ενός ασθενούς σε μεγαλύτερο βαθμό από όσο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Όχι, όχι. Την γνώση και την τεχνολογία την μοιραζόμαστε όλοι. Mm-hmm. Προς το παρόν δυστυχώς, μακάρι να μπορούσαμε, αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε. Ψυχολογικά η κοπέλα πώς είναι, γιατρέ? Ψυχολογικά είναι δύσκολα. Κατανοούμε, καταλαβαίνουμε. Εδώ είμαστε κέντρο εγκαυμάτων. Βλέπουμε συνεχώς ανθρώπους καμένους στο πρόσωπο. Ξέρουμε την ψυχολογία. Είναι πολύ δύσκολο για μια νέα ωραία κοπέλα να αντιμετωπίζει αυτό που αντιμετωπίζει. Και πρέπει να την προετοιμάσουμε γιατί η συνέχεια θα είναι επίσης δύσκολη. Γιατί έχουμε πολλαπλά χειρουργία μπροστά μας και εικόνες που δυστυχώς θα είναι δυσάρεστες για την ίδια. Κυρία Κούνεβα, δεν ξέρω, ολωνώνει η σκέψη μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, πήγε σε εσάς, έστω και αν ήταν εντελώς διαφορετική η φύση, η επίθεση που είχατε δεχτεί εσείς πριν από αρκετά χρόνια. Πώς νιώσατε όταν ακούσατε αυτό το περιστατικό? Σκέφτομαι αυτό το οποίο όταν η μαμά μου στις πρώτες μέρες, όπως μου έλεγε, πώς θα το αντιμετωπίσει. Γιατί εγώ στην εντατική, σε ένα ή άλλη νοκλοβή, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εκτός να αντέχω το πόνο και να περιμένω την επόμενη στιγμή, την επόμενη στιγμή, την επόμενη στιγμή. Και τότε η κοινωνία οργανώθηκε πάρα πολύ καλά γύρω στη μαμά μου. Δόθηκαν τα πρώτα λεφτά, τα φάρμακα. Εγώ δεν ξέρω τα νοσοκομεία τώρα σε τι κατάσταση είναι. Τότε υπήρχαν μεγάλες ελλείψεις. Για πολύ απλά πράγματα έπρεπε να τα αγοράζει ο ασθενής. Πρέπει να το προσέξουμε και να δούμε τι δυνατότητα έχει το νοσοκομείο, τι δυνατότητα έχει το ταμείο και τι ανάγκη θα έχει η αποκατάστασή της. Οπωσδήποτε, όσο και ελαφρή κατάσταση να έχει, όσο και ελαφριά να είναι η βλάβη της, τα κοστίζει αρκετά λεφτά. Μάλιστα. Εγώ έχω συναντηθεί, έχω κάνει μαζί θεραπείες και με άλλες κοπέλες από την Ελλάδα και από αλλού, παρόμοιες. Εσείς πόσα χειρουργία χρειάστηκε να κάνετε, κυρία Κούνεβα? Εγώ έκανα πάνω από 30.000
και κόστιζαν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Πάνω από 30 προφανώς, ναι, και πάνω από εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ναι, ναι. Μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα. Να έχετε υπόψη ότι ένα χειρουργείο το οποίο εγώ δεν πήγα να το κάνω, γιατί είναι πάνω από ένα εκατομμύριο, από μισό εκατομμύριο, μόνο το χειρουργείο, χωρίς την παρανομή στο νοσοκομείο, χωρίς τα υπόλοιπα που τα χρειαστούν, είναι ένα χειρουργείο που ξεκινάει από το δεκολτέ να πλάττουν το δέρμα περίπου 1,5 χρόνο και το δέρμα απ' έξω είναι ίσιο, αλλά οι καμένοι μυς από κάτω φαίνονται. Ναι. Και τελικά δεν υπήρχε και νόημα να μπει σε τέτοια έξοδο και σε τέτοια προσπάθεια και αποκλεισμός 2 χρόνια σε ένα νοσοκομείο να σου κάνουν τόσο ακριβό και όχι τόσο αποτελεσματικό, ναι, χειρουργείο. Αλλά έτσι και αλλιώς πάρα πολλά χειρουργεία μετά πάρα πολλές θεραπείες, γιατί εμείς οι καμένοι δεν κουνιούνται. Ούτε μπορείς να μιλήσεις, ούτε μπορείς να ανοίξεις το στόμα. Γι' αυτό αν έχετε παρατηρήσει άνθρωποι που έχουν καεί, το στόμα τους είναι όλο και πιο μεγάλο. Γιατί δεν ανοίγει. Θέλει λογοθεραπείες, θέλει κινέζιοθεραπείες, φυσιοθεραπείες, πάρα πολλά. Πολύ επίπονες διαδικασίες. Συνέχεια. Κυρία Κουνέβα, μας είπατε ότι έχετε έρθει σε επαφή με θύματα αντίστοιχων επιθέσεων. Θα θέλατε να συναντήσετε την κοπέλα, τους γονείς, έτσι να τους δώσετε και εσείς το δικό σας μήνυμα, να τους δώσετε λίγο κουράγιο. Εγώ ήδη μίλησα με τον παπά της, ο οποίος είναι στο σπίτι και δεν είναι στο νοσοκομείο και μπορούσε να μιλήσει. Όταν δεν είναι δυνατόν να συναντήσω την κοπέλα, οπωσδήποτε τα πάω και τους είπα ότι θα είμαι δίπλα τους, γιατί έχω μεγάλη εμπειρία και ψυχολογικά πώς μπορώ να βοηθήσω, αλλά και με συμβολές και άλλα ότι μπορώ να βοηθήσω. Αλλά εγώ δεν θα μπορώ να καλύψω τις ανάγκες τους. Βέβαια, τι. Για να μας πει γιατρός, είναι τεράστιες. Για να επανέλθουμε και σε εσάς. Θα χρειαστεί. Ναι. Ναι, κυρία Κούνε, θα χρειαστεί να οργανωθούμε και να το στηρίξουμε. Γιατί εδώ έχουμε ένα απαράδεκτο γεγονός, μια απαράδεκτη δράση και έχουμε ένα άνθρωπο που κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Μακάρι να είναι καλά κοπέλα, όσο καταλαβαίνω, δεν είναι σε κίνδυνο. Αλλά αυτό συνεχίζει 20 μέρες. 20 μέρες και είναι η ιστή, 20 μέρες και είναι τα μάτια, 20 μέρες θα είναι οι καταρρισμοί του καμένου δέρματος και θα δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Να μας πει λίγο η γιατρός. Και από εκεί και πέρα, ναι, θα γίνει αποκατάσταση. Για το κομμάτι που έβαλε η κυρία Κούνεβα σε σχέση, γιατρέ, με τα πολύ μεγάλα ιατρικά έξοδα που απαιτούνται. Τι γίνεται στην περίπτωση της 34χρονης. Ναι, κοιτάξτε, εδώ το νοσοκομείο μας είναι δημόσιο νοσοκομείο. Οτιδήποτε κάνουμε εδώ δεν θα κοστίσει τίποτα στην ασθενή μας. Τώρα, εάν εκείνη επιλέξει να πάει κάπου ιδιωτικά, είτε εδώ είτε στο εξωτερικό, προφανώς ιδιωτικά χειρουργία και τα ιδιωτικά υλικά θα πληρωθούν ακριβά. Υπάρχουν ειδικά κέντρα. Αν όμως θελήσει να μείνει εδώ, θα έχει τη σωστή περίθαλψη χωρίς κανένα κόστος. Υπάρχουν ειδικά κέντρα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Υπάρχουν ειδικά κέντρα εγκαυμάτων. Το δικό μας είναι ένα από αυτά. Μάλιστα, μάλιστα. Πόσος χρόνος περίπου θα χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο η 34χρονη υπό την επίβλεψή σας? Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό. Σίγουρα θα την κρατήσουμε αρκετά για τις πρώτες τιρές των επεμβάσεων. Σίγουρα μήνα, μπορεί και λίγο παραπάνω. Ίσως κάνει διακοπές, βγει, επανέλθει. Είναι μια διαδικασία. Δεν είναι κάτι το οποίο θα θεραπεύσουμε τώρα και θα τελειώσουμε με την άρρωστη. Σωστά. Κυρία Κούνεβα, η δική σας η περίπτωση εν τέλει που έχουν περάσει αρκετά χρόνια έχει εξιχνιαστεί με τους δράστες, τι έχει γίνει? Γιατί ήταν πολύ πολύ εμβληματική η δική σας η περίπτωση και εντελώς διαφορετική η φύση. Έχουν κλείσει οι φάκελοι, δεν έχουν βρει τους δράστες. Κάποια στιγμή υποψιάζανε κάποιον, αλλά δεν ήταν εκείνος και ξανά έκλεισε το φάκελο πάλι. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι δύσκολο όσο καταλαβαίνω τώρα.
Δεν ξέρω στη κάθε περίπτωση πώς θα τα ανακαλύψουν. Εγώ πιο πολύ σκέφτομαι την κοπέλα πώς την περνάει και τι ανάγκη. Και σας ξυπνώνει εκ των πραγμάτων μνήμης. Και να κλείσουμε και με τη γιατρό, όπως ξεκινήσαμε. Για το θέμα της ψυχολογικής υποστήριξης, θέλετε να μας πείτε τι γίνεται και τι, με ποιο τρόπο το νοσοκομείο σας, εάν γίνεται μια τέτοια διαδικασία, κατευθύνει τους γονείς, τους συγγενείς της κοπέλας, πώς να διαχειριστούν την μετέπειτα πορεία και της ιατρικής της αποκατάστασης βεβαίως, αλλά και της ζωής της, ο τρόπος με τον οποίο θα εκτυλιχθεί από εδώ και μπρος ο βίος της. Ναι, εμείς έχουμε ψυχολόγους με μεγάλη εμπειρία, ειδικά στο έγκαυμα, και φυσικά ψυχιατρική υποστήριξη αν χρειαστεί. Βγαίνοντας από εδώ, δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει την υποστήριξή της. Είναι σίγουρο όμως ότι αυτά τα περιστατικά και οι ίδιοι ασθενείς και η οικογένειά τους χρειάζονται υποστήριξη και καθοδήγηση. Μάλιστα. Δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνος του ένας άνθρωπος αυτή τη βλάβη. Κυρία Κούνεβα, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Εγώ θα παρακαλούσα να μην ξεχνάμε την περίπτωση, γιατί μπορεί να έχει διάφορες ανάγκες η οικογένεια και η Ιωάννα μπροστά. Μπορεί να έχει ανάγκη και το νοσοκομείο και να το στηρίξουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Εγώ θα το κάνω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και τις δύο. Καλό κύριε Κούνεβα. Σας ευχαριστούμε, γιατρέ, πολύ. Και καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Σε όλους. Να είστε καλά. Τι να πει κανείς, δηλαδή με το που το ακούσω, σηκώνει τη τρίχα, ρε παιδί μου. Τι να πεις. Και είδες, έβαλε η κυρία Κούνεβα το κομμάτι του οικονομικού κόστους. Πόσο μεγάλο είναι για την αποθεραπεία, τις πλαστικές που απαιτούνται και όλα είναι, τα. Είναι απίστευτη η ιστορία. Παρελκόμενα που είναι. Δηλαδή, έχω χρόνια να ακούσω, δηλαδή, ένα τόσο.